Διεξάγεται στη Κομωτινή από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου σεμινάριο επιμόρφωσης εθελοντών στο τομέα φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των παιδιών σε κίνδυνο για το φαινόμενο της παιδικής εκμετάλλευσης και εμπορίας. Ένα σεμινάριο το οποίο διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος Gimme Shelter, είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Κομωτινής Κωνσταντίνος Καραθοδωρή, η Περιφέρεια του Σμόλιαν και δύο κοινωνικές οργανώσεις, η Στήριξη και η Άρσης. Στα πλαίσια του έργου δημιουργούνται κέντρα ημερήσιας προστασίας των παιδιών που είναι σε κατάσταση που τα εκμεταλλεύονται. Κινητές μονάδες έχουν προμηθευτεί κινητές μονάδες, οι οποίες βγαίνουν στον δρόμο και με έμπειρο προσωπικό εντοπίζουν τα περιστατικά και βοηθούν τα παιδιά αυτά και προωθούν μετά τα παιδιά αυτά σε κατάλληλες δομές για προστασία και προβλήματα. Και γίνονται και εκπαιδεύσεις των στελεχών και των εθελοντών, η δράση, η οποία, μία από τις δράσεις που διεξάγεται σήμερα στην Κομωτινή.